Σεβασμιότατε, ευαισθημότατοι, αδελφοί υποκυρίου ηγαπημένοι και η ζωήν αιώνιον τεταγμένη. Χαίρι απόψε και αγάλετε το ταπεινό μου πνεύμα, διότι έπειτα από τις θερινές διακοπές επαναβλέπω τα προσφυλή σας πρόσωπα. Για ένα ιεροκήρυκα το ακροατήριό του είναι το προσφυλέστερο πράγμα στον κόσμο, προσφυλέστερο και από τους κατασάρκα συγγενείς. Σεις σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου είστε οι πατέρες και οι μητέρες και οι αδελφοί των ιεροκηρύκων. Σεις οι οποίοι έχετε πόθο να ακούετε το λόγο του Θεού και καταβάλλετε προσπάθεια να εφαρμόζετε το λόγο του Θεού. Αλλά υπεράνω του ταπεινού πνεύματος του ιεροκήρυκος και υπεράνω των ειδικών σας πνευμάτων και των αγγελικών πνευμάτων, τα οποία γεμίζουν αυτή την αίθουσα και παρακύπτουν κατά την έκφραση του Αποστόλου Πέτρου να ακούσουν τα μεγάλα νοήματα της αθανάτου θρησκείας μας. Υπεράνω όλων αυτών των πνευμάτων ανθρωπίνων και αγγελικών, χαίρι και αγάλετε το πνεύμα του Θεού. Διότι η συγκέντρωση μέσα σε αυτή την αίθουσα γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται για τη δόξα του Αγίου Πνεύματος και του Υιού και του Πατρός. Γι' αυτό όσο λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον από τις αμαρτίες μας, τόσο χαίρει όταν βλέπει προθυμία για να ακουστεί ο λόγος του και προσπάθεια για να εφαρμοστεί ο λόγος του. Η έναρξη των κηρυγμάτων αυτής της πνευματικής περίοδου έγινε προτριών εβδομάδων. Έγινε με ομιλία ευλογία του Επισκόπου Φλωρίνης του Πατρός Αυγουστίνου. Εφέτος ο πατήρ Αυγουστίνος ο συνοδικός θα είναι αρκετό χρόνο στην Αθήνα και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούμε. Αδελφοί, εφέτος ας δειχθεί περισσότερο ο καρπός του Πνεύματος και ο καρπός του Κηρύγματος. Πώς? Είστε 1000 περίπου άτομα μέσα στην αίθουσα. Δεν είστε τίποτε μπροστά στα 4 εκατομμύρια πρόσωπα που κατέκλυσαν το λεκανοπέδιο της Αττικής. 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Και εδώ 1000 περίπου ψυχές. Ολίγοι είστε. Και ως επιτοπλίστων τα αυτά άτομα επί σειρά ετών παρακολουθούν τα κηρύγματα. Εφέτος, αδελφοί μου, σας παρακαλώ, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος, και δια της αγάπης του Πνεύματος, να καταβάλλετε προσπάθεια να πυκνωθεί το ακροατήριο, να διπλασιαστεί, να τριπλασιαστεί. Μην πείτε ότι είναι αδύνατο να φέρετε και άλλα πρόσωπα στην αίθουσα να ακούσουν το λόγο του Θεού. Δύσκολο, ναι, γιατί είναι σκληρή, πολύ σκληρή η εποχή μας. 1000 χέρια σπρώχνουν προς τον Σατανά και 1 προς τον Χριστό. Αλλά αδύνατο δεν είναι. Εάν ομιλήσετε στους συνανθρώπους με ωραίο τρόπο, και ωραίος είναι ο τρόπος της αγάπης, της ευγενίας, της ταπεινώσεως, και κάνετε συγχρόνως και προσευχή, επίμονη προσευχή, αγωνιώδη προσευχή για τους συνανθρώπους, θα καταφέρετε κάποια ψυχή να την οδηγήσετε εδώ μέσα στην αίθουσα για να ακούσει λόγο Θεού, γνήσιο, απερίτμητο λόγο του Ευαγγελίου. Δεν το λέγω αυτό για να έχω μεγαλύτερο ακροατήριο. Όχι.
Από μικρό παιδί έχω έντονο το αίσθημα της ματαιότητος. Και ο πατήρ Αυγουστίνος, ο πνευματικός μας πατέρας και διδάσκαλος, μας επίτευσε ένα ταπεινό φρόνημα μέσα στις καρδιές μας, μια συνέστηση για τη μηδαμινότητά μας. Κάποτε μάλιστα μας ανέφερε ένα πολύ συγκινητικό και διδακτικό παράδειγμα. Σε ημέρες φοβερές του έθνους πήγε σε ένα χωριό της Μακεδονίας για να κηρύξει. Χτύπησε την καμπάνα, περίμενε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μια ώρα περισσότερο. Ένας μόνο ήρθε στην εκκλησία. Και αυτός πλησίασε τον ιεροκήρυκα και του λέγει: «Παπούλη, πολύ αργά θυμηθήκατε εσείς οι τσοπάνιδες τα πρόβατα. Τα πρόβατα σκορπίστηκαν, δεν μαζεύονται πλέον στο μαντρί». «Έχεις δίκιο, παιδί μου», του λέει. «Κάθισε, ένας είσαι. Δεν είναι μικρό πράγμα ένας άνθρωπος. Θα μιλήσω με σένα, θα κάνω κήρυγμα, θα συζητήσω». Και κάθισε και μίλησε με όλη τη φλόγα της ψυχής του σε ένα ακροατή. Είναι ταπεινωτικό αυτό για ένα ιεροκήρυκα? Όχι. Ο ίδιος ο Χριστός μας ομίλησε με ένα ακροατή και είπε τα μεγάλα λόγια περί πνευματικής αναγεννήσεως, τον Νικόδημο, και άλλη φορά με μια ακροάτρια, την αμαρτωλή Σαμαρίτιδα, και απεκάλυψε τρεις μέγιστες αλήθειες της πίστεώς μας. Τι μας είπε ο πατήρ Αυγουστίνος? «Ήταν το καλύτερο κήρυγμα που έκανα στη ζωή μου με αυτόν τον άνθρωπο. Συγκινήθηκα, συγκινήθηκε. Και όταν τελείωσε το κήρυγμα του είπα: τώρα πήγαινε εσύ στα άλλα πρόβατα τα σκορπισμένα και όσα άκουσες να τα μεταδώσεις». Και ένας να μείνει εδώ μέσα στην αίθουσα, εμείς αισθανόμεθα το καθήκον, την επιταγή να κηρύξουμε. Αλλά αφού γίνεται κήρυγμα, αδελφοί μου, αφού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιέζουν, στίβουν τα μυαλά τους και πιέζουν τις καρδιές τους για να συγκεντρώσουν ιερά νοήματα και να θερμάνουν ιερά νοήματα και να τα προσφέρουν στην αγάπη σας, είναι αμαρτία, είναι κρίμα να μην έρχονται όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα να ακούν το Λόγο του Θεού και να ωφελούνται. Δεν ωφελούμεθα εμείς οι ιεροκήρυκες αν έρχεστε περισσότεροι. Μάλλον η αγωνία μας γίνεται μεγαλύτερη όταν βλέπουμε μεγαλύτερα ακροατήρια. Σεις ωφελείστε περισσότερο. Εμείς και ένας να έρθει από το Θεό, τον ίδιο μισθό έχουμε. Σύνθημά μας εφέτος να είναι: τουλάχιστον να φέρω ένα ακόμη στο κήρυγμα. Αν δεν φέρετε ένα ακόμη, δεν είστε άξιοι του Λόγου του Θεού. Δεν είστε άξιοι του Χριστού. Οι καρέκλες που κάθεστε και βαστάζουν το βάρος σας, την ημέρα της κρίσεως θα διαμαρτυρηθούν. Οι λύθοι θα φωνάξουν, είπε ο Χριστός. Και οι καρέκλες θα φωνάξουν στον Κύριό τους και θα πούνε: «Κύριέ μου, αυτοί οι άνθρωποι ήσαν εγωιστές και φύλαφτοι. Έρχονταν, κάθονταν, βαστάζαμε το βάρος τους και άκουαν το Λόγο του Θεού μόνο για τον εαυτό τους και δεν ενδιαφέρονταν για τους συνανθρώπους». Ο λόγος τον οποίο ακούμε θα μας κρίνει, αδελφοί μου. Ή αν δεν ακούμε και δεν γνωρίζαμε τα καθηκοντά μας, δεν θα είχαμε αμαρτία. Αλλά τώρα δεν έχουμε πρόφαση για την αμαρτία μας. Το θέμα που ανέπτυξε ο Επίσκοπος κατά την πρώτη ομιλία αυτής της πνευματικής περίοδου ήταν εκείνο το γλυκύτατο ιεραποστολικό χωρίον του αδελφοθέου Ιακώβου που εόρτασε προημερών. Αδελφοί, εάν κάποιος πλανηθεί από την αλήθεια και τον επιστρέψει κανείς, να ξέρει ότι μεγάλο πράγμα επέτυχε.
έσωσε μια ψυχή από το θάνατο και καλύπτει και οι δικές του πολλές αμαρτίες. Επαναλαμβάνω το σύνθημα. Εφέτος ένα τουλάχιστον ακόμη να φέρομαι κοντά στο Λόγο του Θεού, κοντά στο Θεό. Εισέρχομαι αδελφοί στο θέμα. Όσοι έχουμε χάρη Θεού παρόλη την αμαρτωλότητά μας, και η χάρη του Θεού οδηγεί τα βήματά μας στους ιερούς ναούς, τους τόπους της λατρείας. Σήμερα το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία ακούσαμε ένα αποστολικό ανάγλωσμα πολύ βαθύ, πολύ υψηλό και πολύ συγκινητικό. Τέτοιο ανάγλωσμα σαν αυτό που ακούσαμε σήμερα δεν διαβάζουμε σε άλλα βιβλία του κόσμου παρά στα θεόπνευστα βιβλία της Γραφής. Μάλιστα στον Απόστολο Παύλο, τον υψηπετέστερο αετό της Αγίας Γραφής του Χριστιανισμού. Η σημερινή αποστολική περικοπή ήταν από την προς Γαλάτας επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 16-20. Ποιος ήταν ο πρώτος στίχος? Αδελφοί, ειδώτες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Με απλά λόγια, αδελφοί, λέγει ο μεγάλος Απόστολος, εμείς από την πείρα μας εγνωρίσαμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από έργα του νόμου παρά διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν. Και γι' αυτό εμείς επιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε από την πίστη στο Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου, διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί. Πολύ μεγάλα λόγια, πολύ μεγάλα λόγια. Ζυγίζουν αιωνιότητα αυτά τα λόγια. Αιώνιο βάρος δόξης έχουν επάνω τους. Αδελφοί μου, θαυμάζει κανείς τα θαύματα. Γι' αυτό λέγονται και θαύματα. Μα τα λόγια της Γραφής, αν είναι κανείς λίγο καλλιεργημένος άνθρωπος, τα θαυμάζει περισσότερο. Είναι καταπληκτικότερα θαύματα τα λόγια της Γραφής. Σε αυτό το στίχο, Γαλάτας Β 16, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για δικαίωση. Αδελφοί, επειδή διαπιστώσαμε από την πείρα μας ότι δεν δικαιώνεται άνθρωπος από τα έργα του νόμου παρά δια της πίστεως, επιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε από την πίστη, διότι από τα έργα του νόμου κανείς δεν θα δικαιωθεί. Τι είναι η δικαίωση, αγαπητοί μου? Τι είναι η δικαίωση? Είναι μια υψηλή θεολογική γραφική έννοια. Δικαίωση είναι να πάρει ο Θεός έναν άνθρωπο και να τον κηρύξει δίκαιο, αθώο, καλό και άγιον άνθρωπο, και έτσι να τον σώσει. Δικαίωση είναι η σωτηρία. Άλλοτε πολλές φορές η σωτηρία δεν λέγεται με τη λέξη σωτηρία μέσα στη γραφή, αλλά με τη λέξη δικαιοσύνη, δικαίωσης.
Δικαίωση λοιπόν είναι η σωτηρία. Η δε σωτηρία, αδελφοί μου, είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Όχι απλώς η μεγαλύτερη, η κυρία ανάγκη του ανθρώπου. Η σωτηρία είναι ο μεγαλύτερος πόθος του ανθρώπου. Όχι απλώς ο μεγαλύτερος, ο κύριος πόθος του ανθρώπου. Ό,τι ζητεί ο άνθρωπος, το ζητεί τελικώς για να επιτύχει σωτηρία, να επιτύχει ευτυχία. Όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος θέλουν τη σωτηρία τους, διότι όλοι θέλουν το συμφέρον τους. Υπάρχουν δύο είδη σωτηρίας. Δύο είδη σωτηρίας. Το ένα είδος είναι η προσωρινή σωτηρία, η σωτηρία αυτής της ζωής. Το άλλο είδος είναι η σωτηρία στην άλλη ζωή. Τι σημαίνει σωτηρία σε αυτή τη ζωή? Να σώζεται ο άνθρωπος από διάφορα σωματικά και ψυχικά κακά και να ζει μια ζωή ικανοποιητική, ευτυχισμένη σε αυτόν τον κόσμο. Καλή είναι αυτή η σωτηρία, αλλά ολίγοι είναι. Γιατί είναι ολίγοι? Διότι σε αυτόν τον κόσμο, όσο κι αν θέλουμε να ζήσουμε ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι, δεν το κατορθώνουμε στο βαθμό που θέλουμε. Σε αυτόν τον κόσμο η αμαρτία που παρισδύει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας πικραίνει την ευτυχία της ζωής μας. Οι δυσάρεστες επίσης συνέπειες της αμαρτίας, ασθένειες, θάνατοι και άλλα δυστυχήματα και ατυχήματα μειώνουν τη σωτηρία μας, τη χαρά της σωτηρίας σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόπος επίσης, ο μόχτος, ο αγώνας, η αγωνία μειώνουν την ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Να γιατί είπα ότι είναι ολίγη η σωτηρία, γιατί είναι ολίγη η χαρά, ολίγη η ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Ιδίως τώρα τελευταία, παρόλα τα μέσα, παρόλες τις ανέσεις, η χαρά είναι με το σταγονόμετρο. Έχουμε χαρές, αλλά δεν έχουμε χαρά. Ο κόσμος έχει χαρές, διασκεδάσεις, αλλά δεν έχει χαρά. Εντεύθεν το άγχος, εντεύθεν το στρες που λένε. Η σωτηρία σε αυτή τη ζωή είναι ακόμη ολίγη, διότι αυτή η ζωή είναι σύντομη. Πόσο ζει ο άνθρωπος κατά μέσον όρο? 70 χρόνια. Η ζωή, λέει, του ανθρώπου έτη 70 και παλαιστάς έθουτας ημέρας ημών. Μετρημένες είναι οι ημέρες της ζωής μας και γεμάτες από πάλι, από μόχθο και από αγώνα. Επειδή λοιπόν η σωτηρία σε αυτόν τον κόσμο ούτε σε πλήρως ικανοποιητικό βαθμό είναι, ούτε μεγάλης διαρκείας είναι, γι' αυτό έχει μικρή σημασία και με το θάνατο εκμηδενίζεται η σημασία της. Όταν φτάνει κανείς στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του, είναι σαν να μην έζησε καθόλου, αδελφοί μου. Μεγάλη σωτηρία είναι άλλη. Αυτή τη σωτηρία εδώ σε αυτή τη ζωή και τα ζώα την έχουν. Προσέξατε τι λέγει κάπου ο ψαλμωδός: Κύριε, ανθρώπους και κτίνη σώσες. Κύριε, να σώσεις και τους ανθρώπους και τα ζώα. Πρόσκαιρη σωτηρία σώζονται και τα ζώα. Μα εμείς δεν είμαστε σαν τα ζώα. Εμείς είμαστε λογικά ζώα. Είμαστε πνεύματα αθάνατα.
και θέλουμε μια άλλη σωτηρία, με πλήρη ευτυχία και ατελείωτη ευτυχία. Είναι η σωτηρία στην άλλη ζωή. Εκεί δεν υπάρχει αμαρτία για να πικραίνει τον άνθρωπο. Εκεί για το σωζόμενο δεν υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες της αμαρτίας. Εκεί δεν υπάρχει κόπος και μόχθος και αγώνας και αγωνία. Εκεί υπάρχει ανάπαυσης. Εκεί υπάρχει άνεση και ανάψυξης. Εκεί υπάρχει χαρά και εφροσύνη. Απερίγραπτη χαρά και εφροσύνη. Ανεκλάλητη και δεδοξασμένη χαρά και εφροσύνη. Ο τελευταίος μέσα στον παράδεισο του Θεού, ο τελευταίος, απολαμβάνει πλήρη ευτυχία. Αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένος, πλήρως ευτυχισμένος. Δεν ζητάει κάτι περισσότερο. Έτσι είναι τα πράγματα στον παράδεισο. Και εκείνη η ευτυχία διαρκεί αιωνίως. Πού να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτή η λέξη αιωνίως? Πού να το καταλάβει, αδελφοί μου? Αυτή η ζωή, μπροστά σε εκείνη τη ζωή, στη διάρκεια εκείνης της ζωής, δεν είναι ούτε μια σταγόνα από τον ωκεανό, ούτε ένας κόκκος άμμο εν σχέση με όλους τους κόκκους της άμμου των θαλασσών και των ωκεανών. Ο Θεός μας έχει την ιδεότητα να είναι αιώνιος. Θα ζει πάντοτε, πάντοτε εις τους απεράντους αιώνας. Την ίδια ιδιότητα θα έχουν και τα πλάσματα του Θεού, οι άνθρωποι και οι άγγελοι, και αυτοί θα ζουν αιωνίως. Ο Θεός ατελευτήτως θα απολαμβάνει τη μακαριωτά του, ο μακάριος και μόνος δυνάστης, και ο άνθρωπος αιωνίως θα μετέχει της μακαριότητος του Θεού και θα είναι και αυτός μακάριος. Μακάρι, λέει, ταπεινή, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και θα είναι και αυτός δυνάστης, θα είναι βασιλεύς και θα συμβασιλεύει μαζί με το Θεό. Εκείνη είναι μεγάλη σωτηρία. Απορεί κανείς, αδελφοί μου, πως λογικά όντα, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι, με έννοια και ιδέα Θεού, πνεύματος, αιωνιότητος, με έφεση και πόθο προς την αιωνιότητα, πως λέγω ότι αυτά πνεύματα καταντούν ηλιστέ και άπιστοι και περιορίζουν τη ζωή τους μέσα σε 70 χρόνια και δεν θέλω να ακούν για πέραν του τάφου ζωή και ευτυχία. Πολύ στενή η προοπτική τους. Πολύ στενή. Κι αν χρυσώσουν όλο τον κόσμο όπως επαγγέλλονται με τα χρυσάφια τους, κι αν κάνουν τη γη παράδεισο κόκκινο ή κίτρινο ή πράσινο ή δεν ξέρω ποιου χρώματος, δεν μας ικανοποιούν. Ορμάει το πνεύμα του ανθρώπου προς την αιωνιότητα, όπως ο Αλέξανδρος εξόρμησε στην Ασία να κατακτήσει τον κόσμο, την Ασία, τις Ινδίες. Έτσι κάθε πνεύμα ευγενές ορμάει να κατακτήσει την αιωνιότητα. Και όποιος σκότωσε αυτή την έφεση μέσα του και δεν έχει πόθο αιωνιότητος, είναι ένα κτίνος που ήταν προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί στον κόσμο. Πώς αποκτάτε η σωτηρία, πώς αποκτάτε η αιωνία ζωή και ευτυχία? Οι Ιουδαίοι, αδελφοί, είχαν τη γνώμη και την πεποίθηση ότι η δικαίωση, η σωτηρία αποκτάται με τα έργα του νόμου. Ποια είναι τα έργα του νόμου? Τελετουργικά έργα,
έκαναν διάφορες αιματηρές και ανέμακτες θυσίες, διάφορες καθάρσεις, την περιτομή προπάντων, θρησκευτικά έργα, όπως είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως είναι η προσευχή, ηθικά έργα, όπως είναι η ελεημοσύνη. Έλεγαν ότι με τα έργα του νόμου του Θεού σώζεται ο άνθρωπος. Τίθεται το ερώτημα. Είχαν δίκιο οι Ιουδαίοι? Σώζουν τα έργα του νόμου? Η απάντηση: και σώζουν και δεν σώζουν. Παράξενη απάντηση θα πείτε. Αν πώς είναι δυνατόν και να σώζουν και να μην σώζουν? Αντιφατική αυτή η απάντηση. Και όμως αδελφοί μου, δεν είναι αντιφατική. Τα έργα του νόμου και σώζουν και δεν σώζουν. Καταρχήν σώζουν. Στην πραγματικότητα δεν σώζουν. Τι θα πει καταρχήν σώζουν? Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ομιλεί για δικαιοσύνη εκ του νόμου. Τι θα πει αυτό? Για δικαίωση, για σωτηρία που προέρχεται από τα έργα του νόμου. Και τι λέγει? Η δε εκ του νόμου δικαιοσύνη, ούτω λέγει, ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσετε εν αυτής. Ο Θεός έδωκε διάφορα παραγγέλματα και λέγει το Λεβιτικό, ο άνθρωπος που θα εκτελέσει αυτά τα παραγγέλματα του νόμου του Θεού θα ζήσει με αυτά, θα κληρονομήσει ζωή, θα δικαιωθεί, θα σωθεί, θα δοξαστεί. Όποιος τα εκτελέσει αυτά, και όταν λέει αυτά εννοεί όλα αυτά τα παραγγέλματα του Θεού. Εάν λοιπόν κανείς εκτελέσει όλα τα παραγγέλματα του Θεού, τότε σώζεται με τα έργα του νόμου. Και μπορεί να πει, σώθηκα με το σπαθί μου. Αλλά στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπόρεσε να εκτελέσει όλα τα έργα του νόμου. Κανείς δεν μπόρεσε να εκτελέσει όλες τις εντολές του Θεού. Να πω κάτι άλλο. Στην Παλαιά Διαθήκη, μεγάλες και μικρές εντολές του Θεού συμποσούνται σε 613. Όχι να τις εκτελέσεις, αλλά ούτε να τις μάθεις όλες αυτές τις εντολές, ή μπορείς ο αδύνατος άνθρωπος. Γι' αυτό έρχεται μία άλλη δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος λοιπόν θα μπορούσε να σωθεί από τα έργα του νόμου, αλλά κανείς δεν εξετέλεσε όλα τα έργα του νόμου και γι' αυτό δεν σώζεται. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος παραλείπει πολλά έργα του νόμου, παραλείπει πολλά καθήκοντα και η παραμέληση είναι μία αμαρτία. Να σας πω παραδείγματα. Ο νόμος λέγει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καθημερινώς, ημέρα και νύχτα ακόμη. Πόσοι το κάνουν αυτό? Εμείς που ανήκουμε μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, που είναι η περιοχή της Χάριτος, εμείς διαβάζουμε καθημερινώς το Λόγο του Θεού? Διαβάζουμε και τη νύχτα? Ανάβουμε το φως όταν ξυπνάμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού? Δεν διαβάζουμε. Τι λέει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος? Θρησκεία καθαρά και αμύαντος παρά το Θεό και πατρία αυτή εστίν επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών. Θρησκεία λέει καθαρή και αμύαντη μπροστά στα μάτια του Θεού. Δεν είναι απλώς να κάνουμε μακρούς σταυρούς που λένε οι κοσμικοί. Όχι αυτό μόνο. Αυτό είναι το ευκολότερο και το λιγότερο.
είναι να κάνουμε θυσίες, να δαπανίσουμε χρόνο και χρήμα, να πάμε να βρούμε τα πτωχαδάκια, τα ορφανά, τις χείρες, να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας, να βοηθήσουμε και να ανοίξουμε το στόμα μας να παρηγορήσουμε. Το κάνουμε αυτό συχνά. Στο Λεβιτικό υπάρχει ένας νόμος, βασιλικός νόμος, πολύ υψηλός νόμος. Τι λέγει? Θα περίμενε κανείς αυτός ο νόμος να είναι στην Καινή Διαθήκη και όμως είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέγει? Αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Να αγαπάς τον συνανθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Για πέστε μου, αδελφοί μου, αγαπούσε κάθε Ιουδαίος τους άλλους ανθρώπους όσο αγαπούσε τον εαυτό του? Και εμείς οι χριστιανοί που έχουμε χάρη, αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους όσο αγαπούμε και τον εαυτό μας? Εγώ αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο από τους άλλους. Εσείς το ίδιο κι εσείς, ε? Είμαστε όλοι εν το αυτό κρίματι. Είμαστε στο βάθος μας εγωιστέ φύλαφτοι άνθρωποι. Όσο και να είναι, να εκφραστώ έτσι με μια πεζή λέξη, αυτό το τομάρι μας, το παλιωτόμαρο που φέρομαι επάνω μας, το λέω από την άποψη της αμαρτίας. Λοιπόν, το αγαπάμε περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Είναι γεγονός αυτό. Φροντίζομαι περισσότερο για τον εαυτό μας παρά για τους άλλους ανθρώπους. Ποια είναι η κορυφαία έντολη στην οποία συμπυκνώνονται όλος ο νόμος και οι προφήτες? Ποια είναι? Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύος σου. Το κάνουμε αυτό? Αγαπάμε το Θεό με όλη την καρδιά μας? Λαχταράει η καρδιά μας για το Χριστό? Σκέπτεται η διανοιά μας μέρα και νύχτα το Χριστό? Πόσες φορές σκέπτεται άλλα πρόσωπα και πράγματα και πόσες το Χριστό? Αισθανόμαστε όπως αισθανόταν ο Παύλος που έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός»? Όχι. Και ο Παύλος που αισθανόταν έτσι είχε άλλα πράγματα να κατηγορήσει πάλι τον εαυτό του. Ξέρουμε τα καλά, αλλά δεν τα κάνουμε όλα τα καλά. Και ο Ιάκωβος τι λέγει? Ιδότι καλόν ποιήν και μη ποιούν διαμαρτία, αυτό εστίν. Όταν ξέρει κανείς να κάνει ένα καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Ποιος είναι καθαρός από αυτή την αμαρτία? Ποιος δεν έκανε παράληψη καθηκόντων στη ζωή του? Θα πείτε, έκαναν οι Ιουδαίοι, κάνουμε κι εμείς ορισμένα καλά έργα. Ασφαλώς κάνουμε ορισμένα καλά έργα, δεν είμαστε αντίθεοι. Αλλά και τα καλά μας έργα έχουν μέσα ατέλειες, έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, τη σκουριά της αμαρτίας. Εγωισμό, καινοδοξία, έχουν μέσα οκνηρία πνευματική, διάφορα άλλα στοιχεία, ανθρωπαρέσκεια, αυταρέσκεια. Ας αναφέρουμε παράδειγμα. Ιερό έργο, πολύ ιερό έργο είναι ο εκκλησιασμός. Και να δοξάζουμε το Θεό, διότι μας δίνει την προθυμία να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ο πολλής κόσμος είναι έξω από την εκκλησία. Μεγάλο πράγμα είναι ο εκκλησιασμός. Αλλά να δείτε πόσες ατέλειες, πόσες αμαρτίες υπάρχουν μέσα στον εκκλησιασμό μας. Για τον εκκλησιασμό, ακριβώς διότι είναι μεγάλο πράγμα, κάθε Κυριακή είναι Πάσχα, έπρεπε να προετοιμαζόμεθα από το Σάββατο. Να το σκεπτόμεθα, αύριο είναι η Κυριακή, θα πάμε να λατρεύσουμε το Θεό, θα πάμε να κοινωνήσουμε, θα ακούσουμε τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο. Έπρεπε να έχουμε ένα ημερολόγιο να το ανοίγουμε και να βρίσκουμε από το Σάββατο τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο
και να έχουμε δίπλα μας μεταφράσεις, ερμηνείες που υπάρχουν και να διαβάζουμε τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο και τις εξηγήσεις και να προετοιμαζόμεθα ώστε την άλλη μέρα να τα καταλάβουμε καλύτερα στην Εκκλησία και να τα απολαύσουμε. Το κάνουμε. Πολλοί λένε δεν καταλαβαίνω τη Θεία Λειτουργία. Δεν καταλαβαίνω τη Θεία Λειτουργία. Μα υπάρχει βιβλιαράκι που έχει από τη μια πλευρά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και από την άλλη έχει εξήγηση. Πού είναι η προθυμία, πού είναι ο ζήλος των χριστιανών να πάνε στα βιβλιοπωλεία τα θρησκευτικά, να αγοράσουν το βιβλιαράκι, να το μελετήσουν επί ώρες και επί ημέρες στο σπίτι τους και να ξέρουν τι σημαίνει κάθε λόγος της Θείας Λειτουργίας, ούτως ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Και όταν ακούν τη Θεία Λειτουργία στο ναό, να την καταλαβαίνουν και να την απολαμβάνουν. Η Εκκλησία ανοίγει από τις 7 η ώρα το πρωί. Πόσοι από εμάς δεν κοιμόμεθα ακόμη στις 7 η ώρα και θέλουμε μισή και μια ώρα και δεν ξέρω και περισσότερο μερικοί για να ετοιμαστούν να πάνε στην Εκκλησία. Και ποια ώρα πηγαίνουν στην Εκκλησία από τους εκκλησιαζομένους? Στον όρθρο πόσοι πηγαίνουν? Πόσοι πάνε να ακούσουν τον εξάψαλμο και να συγκινηθούν οι καρδιές τους? Πόσοι φτάνουν στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, όταν ο ιερεύς λέγει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Μετά την αρχή της Θείας Λειτουργίας, το Ευαγγέλιο πολύ. Άλλοι στο χερουβικό, άλλοι στο κοινωνικό και μερικοί στο διευχόν. Καμιά φορά βλέπεις και μετά το διευκόν κανένα λέει τι θέλεις, λέει θα ανακοινωνήσω, κατέλησε ο ιερεύς. Αργά πολύ ήρθες, μετά την δωδεκάτη. Και τώρα αυτό τον λιγότερο ή περισσότερο χρόνο που είμαστε μέσα στο ναό, ένα τέταρτο, μισή ώρα, μια ώρα, μια μισή ώρα, δύο, έστω, ακούνται χιλιάδες λέξεις. Χρυσές λέξεις βγαίνουν από τα στόματα των ιερέων και των ιεροψαλτών. Από τις χιλιάδες λέξεις πόσες προσέχουμε? Πόσες φορές διασπάται η προσοχή μας και βόσκει ο νους μας δεξιά και αριστερά και το μεν σώμα είναι στο ναό αλλά το πνεύμα είναι έξω? Επίσης αδελφοί μου, μέσα στο ναό την ώρα της φρικτής λατρείας δεν φιλοξενούμε μέσα στο μυαλό μας και λογισμούς αισχρότητος και λογισμούς αμφιβολίας και λογισμούς απιστίας και λογισμούς βλασφημίας και δεν ταρασόμεθα ακόμη και μπροστά στο Άγιο Δισκοπότηρο? Και από τους εκκλησιαζομένους πόσοι έχουμε συνειδητοποιήσει το σκοπό της Θείας Λειτουργίας? Γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία? Η Θεία Λειτουργία γίνεται κυρίως για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να κοινωνήσουμε και να πάρουμε δύναμη εξύψους, να πάρουμε τον ίδιο τον Χριστό. Πόσοι κοινωνούμε κάθε Κυριακή, πόσοι κοινωνούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία? Τώρα σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι μερικές δεκάδες ή μάλλον μερικές εκατοντάδες τα αμαρτήματά μας κατά την ώρα του εκκλησιασμού? Κάθε λέξη που δεν προσέχουμε είναι και ένα αμάρτημα. Χιλιάδες είναι τα αμαρτήματα, όχι εκατοντάδες. Χιλιάδες είναι. Γι' αυτό εκείνος ο μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος της Εκκλησίας, ο επίσκοπος Ιππόνος Αυγουστίνος, είπε ότι και τα καλά μας έργα, όπως είναι ο εκκλησιασμός, και τα καλά μας έργα είναι λάμποντα αμαρτήματα. Αμαρτήματα που έχουν απ' έξω μια λάμψη και φαίνονται καλά. Φαίνεται υπερβολικός ο λόγος, μα υπάρχει άλλωστε όπνευστος λόγος φοβερότερος. Είναι ο λόγος του Ισαΐου. Πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης. Ο Θεός δια το φτώματος του Ισαΐου λέγει ότι όλη η αρετή μας, όλη η αγιοσύνη μας, όλη η καλοσύνη μας είναι σαν ένα βρωμερό και ακάθαρτο πανί. Κάνουμε λοιπόν έργα του νόμου, αλλά είναι ελαττωματικά.
έχουν τη σκουριά της αμαρτίας μέσα. Και δεν κάνουμε μόνο έργα του νόμου του Θεού, τούτο είναι ακόμη χειρότερο. Κάνουμε και έργα ενός άλλου νόμου. Ο Παύλος εκεί προς Ρωμαίους ομιλεί για δύο νόμους. Βλέπω τον νόμο του Θεού, λέει, και ευχαριστούμε κατά τον έσω άνθρωπο. Μου αρέσει ο νόμος του Θεού. Αλλά βλέπω και έναν άλλο νόμο αντίθετο που στρατεύεται πάνω στα μέλη της σαρκός μου. Είναι ο νόμος που ζητεί να πράξουμε πράγματα αντίθετα προς το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα της σαρκός και με το θέλημα του σατανά. Αυτά είναι τα κατακάθαρα αμαρτήματα, διάφορα αμαρτήματα. Πόσα αμαρτήματα κάνουμε, αδελφοί μου. Εγώ έτσι λυπάμαι ανθρώπους που καμιά φορά τους λέω πηγαίνετε εκκλησία, διαβάζετε γραφή, προσεύχεστε, εξομολογήστε καμιά φορά τις αμαρτίες σας, κοινωνείτε. Και αμέσως μου λένε, α, εγώ είμαι πολύ καλός χριστιανός. Εγώ λέω, δεν είμαι, εσύ είσαι. Βέ, εγώ είμαι, λέει, πολύ καλός χριστιανός. Τελεία αναισθησία δηλαδή. Λοιπόν, για κάθεσαι, λέω, να το εξετάσουμε αν είσαι καλός χριστιανός, το λέω κάποτε. Δεν μου λες, λέω, περιτά λόγια λες, φλίαρα. Ού, λέει, λέω, κοτσομπολιά, συκοφαντίες, ψέματα, ψεματάκια, ψεματούρες, λέω. Λοιπόν, αλαζονικά, υπερήφανα λόγια, συκοφαντικά λες. Λοιπόν, εσχρά λόγια λες, σόκινες λες. Πού, από όλα αυτά έχω πει, παλιοτράγωδα λες. Ναι, λέει, καμιά εικοσαριά ήδη αμαρτιών κάνεις μόνο με το στόμα, λέω. Τσιγάρο, λέω, καπνίζεις, ναι, βάλτε και αυτό, λέω. Καμιά εικοσαριά αμαρτήματα μόνο με το στόμα. Τώρα με τους λογισμούς που είναι ξέφραγο αμπέλι το μυαλό μας, με τις αμαρτωλές επιθυμίες μας, φθόνος, κακίες, μοχθηρίες, μίση, λοιπόν, με τα βλέμματά μας, με τα μάτια μας, με τα αυτιά μας, με τα μέλη του σώματος που λέγει ο Απόστολος, τα δοκούντα ασχήμωνα είναι, με όλο τον ψυχοσωματικό μας οργανισμό, πόσα αμαρτήματα κάνουμε. Η αμαρτία αρχίζει από την κοιλιά της μάνας. Είδες αυτό το παιδάκι που πέφτει από την κοιλιά της μάνας? Τι πείσμα έχει. Σαν δαιμονισμένο κάνει, παράσει, χτυπιέται σαν δαιμονισμένο όταν δεν κάνει το θέλημά του. Αυτό το μικρό το παιδάκι. Είμαστε πανθαμάρτητοι, γεμάτοι από αμαρτίες. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια, μέχρι τα πόδια, γεμάτοι από αμαρτίες είμαστε. Το λέει η Γραφή και το λέει η πείρα. Ουδής καθαρός από ρήπου. Κανείς δεν είναι καθαρός από ακαθαρσία, απειλαγμένος από ηθική ακαθαρσία. Ο Ιωάννης τι λέει? Εάν πούμε ότι δεν αμαρτάνουμε, εαυτούς πλανώμε, τους εαυτούς μας κοροϊδεύομαι. Ο δε ψαλμωδός τι λέγει και τι παραθέτει ο Παύλος από τον ψαλμωδό στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίος επιστολής? Ουκέστη δίκαιος ουδεής, ουκέστην ο συνιών, ουκέστην ο εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Οι πόδες αυτών οξύς εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει καλός ούτε ένας. Πόσο έτσι οργίζομαι όταν ακούω καλός, λέει, εγώ είμαι καλός, είμαι καλός. Θα γεμίσει η κόλαση από καλούς. Καλοκομείο είναι η κόλαση. Έτσι είπε κάποιος, καλοκομείο. Τι καλός, εδώ η Γραφή λέει δεν υπάρχει καλός ούτε ένας. Δεν υπάρχει ο συνιών, ο συνετός, ο γνωστικός, ο σοφός και ο επιστήμον άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Πού σοφός, πού επιστήμον, όταν αυτοί οι σοφοί λένε τις μεγαλύτερες βλακίες.
παρακολούθησα στην αίθουσα των τελετών έναν καθηγητή, λοιπόν, ο οποίος ομίλησε, ξεφώνησε των πανηγυρικών της ημέρας για την εθνική εορτή. Φιλοσοφία, φιλοσοφία, φιλοσοφία. Ξυλοσοφία, σωστό. Φιλοσοφία θα έλεγε κάποιος άλλος. Δεν έβγαινε νόημα τίποτε. Καλά, φιλοσοφία διδαχτήκαμε κι εμείς. Έπρεπε πολύ να πιάσει το μυαλό σου κάτι να καταλάβεις. Ούτε περί τίνος λέγον, ούτε περί τίνος διαβεβαιούνται αυτοί οι φιλόσοφοι. Όπως λέγει ο Απόστολος. Καλά, αφήνω αυτό. Λες ότι είσαι επιστήμον. Μάλιστα. Και μιλάς περί ελευθερίας. Αυτό ήταν το θέμα του. Η ελευθερία ως θέσης και άργησης. Εκείνος ο Ιησούς ο Ναζωραίος, εκείνος ο Παύλος, εκείνος ο Πέτρος, εκείνος ο Μωυσής δεν έθεσαν το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Ούτε λέξη από το χριστιανισμό. Ούτε λέξη. Γιατί? Το καταλαβαίνει κανείς. Μην πει καμιά θρησκευτική λέξη και τον θεωρήσουν χριστιανό. Δεν σηκώνει το κλίμα. Είναι σοφή αυτή τώρα. Είναι σοφή. Είναι σοφή. Κι άλλοι ανόητα από κάτω χειροκροτούσαν. Χωρίς να καταλάβουν τίποτε. Και ενώ δεν είπε μια λέξη, τι λέει ο χριστιανισμός περί ελευθερίας. Δεν υπάρχει ο εξητών των Θεών. Δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει, να ζητάει το Θεό. Δεν ενδιαφέρονται για Θεό. Για άλλα πράγματα ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Όλοι εξέκληραν, εξετράπησαν, έφυγαν από την ευθεία οδό του Θεού. Ιχριώθησαν, έγιναν διεφθαρμένοι και αχρίοι τύποι. Ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη νέος ενός. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει, λέει, καλοσύνη. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει αγιοσύνη επάνω του. Και αν κάνει τώρα ένα καλό, μετά κάνει ένα κακό. Ανατρέπει το καλό. Το σχολάρι γκάστος είναι σαν ένα ανοιχτό σκάφος που βγάζει βόρβορο, δυσοσμία. Δυσοσμία. Έτσι είναι, λέει, ο λάρι γκάστος. Λοιπόν, κάτω από τα χείλη τους υπάρχει ιός ασπίδος, δηλητήριο ενός φαρμακηριού φιδιού που λέγεται ασπής. Με τα στόματά τους συνεχώς λαλούν δόλο, δόλια πράγματα. Τα πόδια τους τρέχουν γρήγορα να κάνουν έγκλημα. Στο διάβα τους κακό και συντρίμια και ερήπια. Οδόν ειρήνη σου και έγνωσαν. Το δρόμο του καλού δεν γνωρίζουν. Το καλό δεν ακολουθούν. Δεν υπάρχει φόβος στα μάτια τους. Δεν φοβούνται, δεν υπολογίζουν τίποτα. Είναι καταφρονητέ άνθρωποι. Έτσι περιγράφει ο ψαλμωδός τη διαφθορά του ανθρώπου. Και αυτή η διαφθορά, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Όλοι έχουμε έναν άθλιο εαυτό μέσα μας. Έχουμε μια αθλειότητα μέσα μας. Έρχονται στιγμές που ο παλαιός άνθρωπος μέσα μας θεργεύει και μας συγκλονίζει εκ θεμελίων και μας ταπεινώνει, και τότε καταλαβαίνουμε την αθλειότητά μας. Για λοιπόν να αποβλέψουμε στα έργα μας, λόγω της παραλήψεως καθηκόντων, λόγω της πλημελούς εκτελέσεως άλλων καθηκόντων και λόγω των αμαρτωλών μας έργων, πολλών αμαρτωλών μας έργων, είμαστε όχι για δικαίωση, για σωτηρία, αλλά για κόλαση. Όπως λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, είμαστε να κάνουμε μακροβούτι στην κόλαση. Έτσι είμαστε. Τι είμαστε? Και αν δεν πιστέψουμε ότι είμαστε για την κόλαση, παράδεισο δεν βλέπουμε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και μέσα στα θρησκευτικά ακροατήρια αυτάρεσκοι άνθρωποι που υποθάλπουν στο βάθος την ιδέα ότι είναι καλοί. Α, όχι. Μπορεί να είμαστε λίγο καλύτεροι από άλλους. Αλλά ενώπιον Θεού είμαστε τρισάθλοι. Τρισάθλοι. Μη καλλιεργήσει κανείς την ιδέα μέσα του ότι είναι για τον παράδεισο. Χάθηκε. Ότι είμαστε για την κόλαση. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και στενάξουμε, τότε θα μας ελεήσει ο Θεός για να πάμε στον παράδεισο. Τα έργα μας λοιπόν μιλάνε
ότι είμαστε για την κόλαση. Αλλά δόξα τω Θεώ, αδελφοί μου και πατέρες, είναι φιλάνθρωπος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και ικτήρμων. Τα ελέη του είναι περισσότερα από τα άστρα του ουρανού. Η ικτυρμή του είναι περισσότερη από τα κύματα των θαλασσών και των ωκεανών. Το ελαιός του και η ικτυρμή του είναι τόσο μεγάλα, όσο μεγάλος είναι ο ίδιος ο Θεός. Εν τη αγάπη του ο Θεός βρήκε άλλο τρόπο δικαιώσεως και σωτηρίας. Αφού εξ επόψεως έργων εχρεοκοπήσαμε, ο Θεός βρήκε άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Δια της πίστεως. Δεν δικαιώνεται, λέγει ο άνθρωπος, παρά δια της πίστεως, όχι δια των έργων. Τι είναι πίστης? Τι είναι πίστης? Δεν είναι ένα τυφλό πράγμα η πίστης. Ω αυτοί οι ορθολογιστές και άπιστοι, όταν ακούν τη λέξη πίστη, δαιμονίζονται. Δεν θέλουμε πίστη. Θέλουμε γνώσεις. Θέλουμε επιχειρήματα. Θέλουμε αποδείξεις, λένε. Η πίστης δεν είναι τυφλό πράγμα. Η πίστης στηρίζεται σε ορισμένα γνωστά πράγματα, σε ορισμένα ισχυρά επιχειρήματα, σε γεγονότα, σε σημεία, σε θαύματα. Επί τη βάση ορισμένων γνωστών πραγμάτων, ισχυρών επιχειρημάτων, πιστεύουμε και τα υπόλοιπα, τα οποία ως εκ της φύσεώς των είναι αδύνατον να γίνουν αντικείμενα αποδείξεων. Ως εκ της φυσεώς των. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, που είναι ο ύμνος της πίστεως, στην αρχή ο Απόστολος δίνει ένα ορισμό της πίστεως. Τι λέγει? Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Δύσκολο είναι αυτό το χωρίο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Τι σημαίνει ότι η πίστη είναι υπόστασης ελπιζομένων, έλεγχος μη βλεπομένων, αοράτων πραγμάτων? Υπόστασης εδώ σημαίνει πεποίθησης. Πεποίθησης. Η πίστη είναι πεποίθησης για ελπιζόμενα πράγματα, για μελλοντικά πράγματα. Οι πατριάρχοι είχαν πεποίθηση για μελλοντικά πράγματα που τους έλεγε ο Θεός ότι θα γίνουν. Τι σημαίνει έλεγχος? Έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Αυτό που το ελέγχεις, μετά το παραδέχεσαι, διότι έχεις βεβαιότητα περί αυτού. Ο έλεγχος φέρει τη βεβαιότητα. Έλεγχος εδώ σημαίνει βεβαιότης. Η πίστη είναι βεβαιότης για πράγματα που δεν φαίνονται, για αόρατα πράγματα. Είναι υπόστασης και έλεγχος, πεποίθησης και βεβαιότης για μακρινά και για αόρατα πράγματα. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Εδώ έχουμε εμπιστοσύνη στον πατέρα μας, ο οποίος πατέρας μας λέει και τα ψέματά του. Έχουμε τούτης εμπιστοσύνη στον πατέρα. Τα παιδιά έχουν εμπιστοσύνη στον πατέρα. Λοιπόν, και δεν θα έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό? Θεός, όταν λέμε, ίσον αλήθεια και τελειώτης. Εμπιστοσύνη στο Θεό, στην αλήθεια, στην ειλικρίνεια του Θεού, αλλά και στην πρόνοια και στην αγάπη και στη στοργή του Θεού. Πίστης, θα πει ακόμη, παράδοση στο Θεό, αφοσίωση στο Θεό, πιστότης στο Θεό. Να πάρεις τον εαυτό σου και να τον ρίξεις στα χέρια του Θεού και να πεις: Θεέ μου, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην αγάπη σου. Εσύ κυβέρνησέ με, εσύ σώσε με.
είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλη τη ζωή μας να εμπιστευτούμε στο Χριστό το Θεό. Αυτό είναι πίστης. Για να σωθεί κανείς πρέπει να έχει πίστη, λέγει ο Παύλος. Να έχει πίστη. Το λέει πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να έχει πίστη Ιησού Χριστού. Να πιστεύει συγκεκριμένα στον Ιησού Χριστό. Στο χριστιανισμό το ερώτημα δεν είναι τόσο τι πιστεύεις, αλλά σε ποιον πιστεύεις. Όχι τι πράγμα πιστεύεις, αλλά τι πρόσωπο πιστεύεις. Για να σωθείς πρέπει να πιστεύεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η πίστη μας είναι, ας το πούμε έτσι, προσωποκεντρική. Και τι σημαίνει να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Να πιστεύεις ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι Χριστός. Τι θα πει Χριστός? Μεσσίας στα εβραϊκά. Και χρησμένος και απεσταλμένος από το Θεό στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι σωτήρας. Πίσω από τη λέξη Χριστός αυτή η έννοια κρύπτεται. Σωτήρας. Να μην λες ότι μπορείς εσύ να σώσεις τον εαυτό σου, αλλά ότι ο Χριστός μπορεί να σώσει εσένα, και μόνο ο Χριστός. Να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι σωτήρας, μοναδικός σωτήρας, διότι, αυτό πρέπει συγχρόνως να πιστεύεις, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ένας της Τριάδος, Θεός αληθινός. Ειδικότερα. Δικαιώνεται, λέγει, ο άνθρωπος διαπίστεως Ιησού Χριστού, σημαίνει πιστεύοντας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως Θεού και Σωτήρος και στο έργο του Ιησού Χριστού ως Θείου και Σωτηριώδους έργο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ετέλεσε έργο. Ποιο είναι το κυριότερο έργο του Χριστού στον κόσμο? Είναι η θυσία του, η σταυρική θυσία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και υπέστη σταυρικό θάνατο για τις δικές μας αμαρτίες. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Γιατί οι δικές μας θυσίες? Γιατί το δικό μας αίμα δεν έχει τη δύναμη να αποκαθαρίσει από αμαρτίες, να δικαιώσει και να σώσει? Διότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Το αίμα το ειδικό μας είναι μολυσμένο. Το έργο το δικό μας είναι ατελές και έχει τη σκουριά της αμαρτίας μέσα. Αλλά ο Χριστός είναι αμνός, άσπυλος και άμωμος, όπως λέγει ο Πέτρος. Η θυσία του είναι θυσία καθαρωτάτου προσώπου, απειλαγμένο και από προσωπικές και από προπατορική αμαρτία. Και η θυσία του έχει άπειρη σημασία ώστε να καθαρίζει όλες τις αμαρτίες και να σώζει όλους τους ανθρώπους, διότι είναι θυσία όχι απλώς ανθρώπου, αλλά Θεού και ανθρώπου, θεανθρώπου. Απέθανε μεν ο Χριστός ως άνθρωπος, αλλά ο Χριστός ο οποίος απέθανε ως άνθρωπος δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι Θεός. Και το αίμα του Θεού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Να μην μένουμε στο θάνατο, να προχωρούμε στην Ανάσταση. Να πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, ή
ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Θεός, ανέστησε τον εαυτόν Του. Όταν πιστεύουμε στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, τα δύο αυτά τρισμέγιστα γεγονότα της ζωής του Χριστού, τότε σωζόμεθα. Αυτό λέγει ο Παύλος με υψηλά λόγια στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Τι λέγει εκεί? Η δε δικαιοσύνη η εκπίστεως λέγει, μη είπεις εν το στοματί σου τις αναβίσεται εις των ουρανών του τέστη Χριστόν καταγαγήν, και μη είπεις εν την καρδία σου τις καταβίσεται εις τον άδειν του τέστη Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν. Αλλά τι λέγει? Εγγύσου εστί το ρήματι εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Το ρήμα της πίστεως ο κηρύσσομεν, ότι εάν ομολογήσεις Κύριον Ιησούν εν το στόματί σου και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγηρε, σωθήσει. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε λαλείται εις σωτηρίαν. Απλά λόγια τώρα. Ο Παύλος είναι υψηπέτης, ο μεγαλύτερος υψηπέτης, όπως είπαμε. Τι λέγει η δικαίωση στη σωτηρία που έρχεται από την πίστη? Μην πεις ποιος θα ανεβεί στον ουρανό να κατεβάσει το Χριστό, το Θεό, για να μας σώσει. Μην πεις ότι είναι αδύνατη η σωτηρία, ότι κανείς δεν μπορεί να ανεβεί στον ουρανό και να φέρει κάτω στη γη το Χριστό, το Θεό μας, για να μας σώσει. Μη πεις πάλι ποιος θα κατεβεί στον Άδη να πάρει και να αναστήσει το Χριστό για να μας σώσει και να μας δοξάσει. Μη το πεις ότι είναι αδύνατο αυτό. Κοντά στην καρδιά σου και στο στόμα σου είναι το κήρυγμα που κηρύττωμε. Ο Χριστός ο ίδιος κατέβηκε από τον ουρανό στη γη. Ο Χριστός ο ίδιος ανέβηκε από τον Άδη δια της Αναστάσεως ή με τη δύναμη του Θεού, μα ο ίδιος είναι και Θεός. Εάν λέγει με το στόμα σου έχεις το θάρρος να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, Θεός με άλλη λέξη, το ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν πιστεύεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο Ιησούς δεν είναι μόνο Κύριος, αλλά είναι και άνθρωπος που απέθανε και ανέστησε αυτόν ο Θεός. Αν πιστεύεις αυτά τα δυο, ότι ο Χριστός είναι Κύριος, αλλά είναι και άνθρωπος που αναστήθηκε, αν τα πιστεύεις με την καρδιά σου και τα ομολογείς, τότε δικαιώνεσαι και σώζεσαι. Απλώς να πιστέψεις. Να πιστέψεις σε αλήθειες που βεβαιώνονται με σημεία και τέρατα, με θαύματα καταπληκτικά. Αδελφοί, η πίστη, όταν λέγει ο Παύλος ότι σώζει, δεν εννοεί ότι η πίστη σώζει αυτή καθεαυτήν. Γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά δεν σώζονται. Όταν λέγει ότι η πίστη σώζει, εννοεί ότι η πίστη γίνεται ένα μέσον που μας συνδέει με το σωτήρα και με το έργο του. Η πίστη γίνεται τρόπον τεινά το λειπτικόν όργανο της σωτηρίας. Εκείνο το οποίο σώζει δεν είναι τα ειδικά μας έργα, όπως είπαμε, είναι το έργο του Χριστού. Εκείνο σώζει. Εκείνο είναι μεγάλο έργο. Μπροστά στο έργο του Θεού όλα τα ανθρώπινα έργα καταντούν μηδενικά. Εκείνο το έργο σώζει. Αλλά για να μας σώσει εκείνο το έργο, πρέπει
να το οικειωθούμε δια της πίστεως. Ο Χριστός με τη θυσία του εξασφάλισε δικαίωση, σωτηρία, δόξα για μας. Η πίστη τι είναι? Η λαβίδα που την απλώνουμε και παίρνουμε τη σωτηρία. Αυτό είναι η πίστη. Η λαβίδα που την προτείνουμε και παίρνουμε από τον Χριστό τη σωτηρία. Αυτό είναι η πίστη. Τι κάνουμε δηλαδή εμείς? Τρόπον την απλώνουμε το χεράκι μας. Ο Χριστός ετοίμασε τη σωτηρία. Προσέφερε το σώμα του, το αίμα του, όλο τον εαυτό του. Μέσα στο δισκοπότρο υπάρχει η σωτηρία, η ζωή, ο ίδιος ο Θεός. Τι θέλει, τι ζητάει ο Θεός από μας? Να συγκινηθούμε από τη θυσία του, να θαυμάσουμε τη θυσία του. Όταν ο Θεός για μας τους αθλίους έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε, να πλησιάσουμε και δια της πίστεως να πάρουμε τη σωτηρία και να την κάνουμε κτήμα μας. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Αυτό εννοεί ο Παύλος όταν λέγει ότι η δικαίωση γίνεται δια πίστεως. Αλλά τώρα θα με ρωτήσετε, αδελφοί μου, αφού η δικαίωση και η σωτηρία είναι δια πίστεως εις το έργο του Χριστού και εις το πρόσωπο του Χριστού, τα ειδικά μας έργα, οι δικές μας προσπάθειες δεν έχουν καμία σημασία για τη σωτηρία μας? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο, αν θέλει ο Θεός, θα δώσουμε απάντηση την άλλη Κυριακή.